Και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τα τελευταία δεδομένα τα οποία υπάρχουν από τις κλινικές μελέτες με τα φάρμακα, τα καινούργια φάρμακα, τα καινούργια ορμονικά φάρμακα και όχι από τα καινούργια της χημειοθεραπείας. Προσπαθούσα λίγο να εστιάσω στο ορολογικό κομμάτι, να έχουμε λίγο τις διαφάνειες. Λοιπόν, από το 2004 που εγκρίθηκε το ταξοτέρωτο στα ξέρια για την αντιμετώπιση του μετασταλικού καρκίνου του προστάτη, δεν υπήρχε τίποτα άλλο στον ορίζοντα. Και πραγματικά από τότε μέχρι πριν από για 6 χρόνια, μέχρι το 2010 περίπου, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Από εκεί πέρα αρχίζει ένας καταιγισμός δεδομένων κλινικών μελετών για διάφορα φάρμακα που αναφέρονται τόσο στη χημειοθεραπεία, όσο στην ορμονοθεραπεία, όσο και στην άμμοσοθεραπεία. Τις διαφάνειες. Για να μην τα λέμε. Λοιπόν, τι άλλαξε. Άλλαξε. Καινούργια χημειοθεραπεία, καμπαζιταξέλη, με ένδειξη μετά την αποτυχία της δοσεταξέλης και φυσικά μπήκαν τα δύο καινούργια ορμονικά σκευάσματα, τα δύο καινούργιες ορμονικές θεραπείες, όπου οι αρχικές μελέτες σχεδιάστηκαν και έγιναν στους ασθενείς οι οποίοι υποτροπίασαν μετά την χορήγηση της δοσεταξέλης. Δηλαδή είχαν την πιο ογκολογική, αν θέλετε, αντιμετώπιση. Το πρόβλημα ήταν ότι όλα αυτά εδώ πέρα ήταν σε ένα μεταγενέστερο στυλ από έναν ασθενή τον οποίο συνήθως βλέπουμε εμείς οι ουρολόγοι. Για τον ασθενή ο οποίος δεν είχε πάρει δοσεταξέλη, δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα μπορούσε να κάνουμε. Το ζιπιλευσέλ τι, νομίζω το έχετε ακούσει όλοι ως το εμβόλιο εντός εισαγωγικών της λέξης, το οποίο είναι εγκεκριμένο για την αντιμετώπιση του μεταστατικού χωρίς συμπτώματα ή με ελάχιστα συμπτώματα καρκίνου του προστάτη. Το οποίο έδειξε μία παράταση συνολικής επιβίωσης περίπου 4 μήνες. Το ζιπιλευσέλ δεν είναι φάρμακο με την κυριολεκτική έννοια του όρου, είναι ουσιαστικά ένα παρασκεύασμα το οποίο γίνεται μετά από λευκαφαίρεση από τον ασθενή. Παίρνουμε αίμα, φέρουμε τα λευκά, εποάζεται το φάρμακο στα εργαστήρια της εταιρείας και στη συνέχεια έρχεται και επαναχορηγείται. Είναι φάρμακο το οποίο είναι για τον συγκεκριμένο ασθενή. Εάν δεν το πάρει ο συγκεκριμένος ασθενής, δεν μπορεί να το πάρει άλλος. Πετυχαίνεται. Και έχει ένα κόστος το οποίο ήταν παρανοϊκό, τώρα είναι λίγο παρανοϊκό. Εντάξει. Δεν ξέρουμε αν θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη. Πληροφορίες είναι ότι θα είναι διαθέσιμο, δεν ξέρω ποια θα είναι η θέση του. Όσον αφορά τώρα για τα ανδρογονικά, έχουμε τις δύο μεγάλες ομάδες, τα ακούσατε προηγουμένως, αυτά τα οποία αναστέλνουν την παραγωγή της οστεωρώνης, με κύριο εκπρόσωπο την εμπεριτερώνη και την ορτερονέλη, και αυτά τα οποία μπλοκάρουν τον ανδρογονικό υποδοχέα, με ουσιαστικό εκπρόσωπο τη σημερινή εποχή, πρακτικά την ενζαλουταμίνη. Τα άλλα όλα είναι ακόμα σε πρώιμα στάδια κλινικών μελετών. Η εμπειρατερώνη, μετά την έγκρισή της για τη χορήγηση στους ασθενείς όπου η νόσος υποτροπιάζει μετά το δοσεταξέλη, σχεδίασε μία μελέτη στους ασθενείς οι οποίοι ήταν ευνοχοάντοχοι αρχικά, αλλά δεν είχαν χορηγηθεί κάποια χημειοθεραπεία. Ο σχεδιασμός της μελέτης ήταν, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πάρει χημειοθεραπεία και προσέξτε το αυτό, ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία ή και καθόλου βέβαια συμπτώματα. 1000 μιλιγκράμμα μπειρατερώνης την ημέρα, οπωσδήποτε μαζί με κορτιζόνη, το ακούσατε προηγουμένως, και η ομάδα του εικονικού φαρμάκου, που δεν ήταν καθαρό εικονικό φάρμακο, αλλά υπήρχε και κορτιζόνη μαζί. Ξεφεύγουμε λίγο τώρα από τη λογική του PSA. Ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για την εξέλιξη τα πιο ομολογικά κριτήρια. Τα κριτήρια δηλαδή τα οποία όσον αφορά τις πλαχνικές μεταστάσεις μας λένε αν μεγαλώνει η διάμετρος του όγκου, γιατί είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια RISD, δεν θα σταθώ εδώ παραπάνω, και για το σπινθυρογράφημα, εάν εμφανίζονται ή όχι καινούργιες μεταστάσεις, γιατί δεν μπορούν να μετρηθούν σε μέγεθος. Και προσέξτε, αν εμφανιστούν σε μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη μιας ορμονικής αγωγής, επειδή υπάρχει το φαινόμενο του bone flare-up, πρέπει να γίνει επιβεβαίωση των καινούριων οστικών μεταστάσεων. Άρα λοιπόν, καινούριες οστικές μεταστάσεις σε λιγότερο από 6 εβδομάδες θέλουν επιβεβαίωση. Αυτά είναι τα κριτήρια εξέλιξης της νόσου.
και όχι το PSA, το οποίο όμως παραδοσιακά συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε μέχρι να το εγκαταλείψουμε. Η μελέτη λοιπόν έγινε σχεδιασμός της, παρουσιάζονται τα δεδομένα σε μια διάμεση ανάλυση όταν συνέβη περίπου το 40% των συνολικών επεισοδίων επιβίωσης, δηλαδή όταν πέθανε το 40% των ασθενών, όπου η μελέτη αποτυφλοποιήθηκε λόγω του ευνοϊκού αποτελέσματος για τους ασθενείς, και ας δούμε τα αποτελέσματα. Τα δημογραφικά δεν θέλω να σας κουράσω, είναι ουσιαστικά ίδια, τα κριτήρια και οι ομάδες είναι συγκρίσιμες. Μιλάμε για αποτελέσματα τα οποία αφορούν 22 περίπου μήνες, όπου ουσιαστικά η διακοπή της θεραπευτικής αγωγής, θα σας δούμε τα πρώτα δεδομένα, ήταν 69% στην ομάδα της εμπειρατερόνης, 84% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Περισσότεροι ασθενείς πήραν εμπειρατερόνη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τους ασθενείς που πήραν εικονικό φάρμακο. Γιατί στους άλλους είχε μεγαλύτερο βαθμό εξέλιξης. Και όταν μιλάμε για εξέλιξη, μιλάμε για όλους τους τρόπους εξέλιξης, είτε είναι ακτινολογική, είτε είναι κλινική, είτε είναι συνδυασμός. Πάντως οι ανεπιθύμητες ενέργειες ελάχιστα αποτέλεσαν τον λόγο για τη διακοπή της θεραπευτικής αγωγής. Το κύριο χαρακτηριστικό των ομάδων αυτών είναι την ασφαλή, θα το δούμε στη συνέχεια. Τα δύο κύρια κριτήρια. Μιλάμε πάντα για ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν πάρει χημειοθεραπεία. Υπάρχει παράταση του χρόνου μέχρι την αξιολογική εξέλιξη της νόσου, δηλαδή μέχρι να εμφανιστούν καινούργιες μεταστάσεις ή να μεγαλώσουν αυτές οι οποίες ήδη υπήρχαν. Είναι μια παράταση της τάξης των 6 μηνών. Η παράταση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική, είναι εμφανές από το διάγραμμα εδώ πέρα σε όλες τις υπομάδες ασθενών, να μην τα αναφέρω όλα ένα προς ένα. Και όσον αφορά το θέμα της συνολικής επιβίωσης, εδώ θα δείτε ότι υπάρχει μια μείωση του κινδύνου κατά 25% από τους 27 μήνες σε ένα όριο το οποίο δεν επιτεύχθηκε, εδώ είναι ένα στατιστικό τρίκ αν θέλετε, το οποίο δεν επιτεύχθηκε, δεν είχε ολοκληρωθεί και η μελέτη μέχρι τα δεδομένα τα οποία δημοσιεύτηκαν στο άρθρο. Παρατείνεται λοιπόν η επιβίωση, εδώ δεν φαίνεται να είναι τόσο πολύ το ισχυρό σημείο της αμπειρατερόνης, πάντως οι διαφορές είναι υπέρ της αμπειρατερόνης σε σχέση με το εικονικό φάρμακο και ξανατονίζω ότι δεν είναι σκέτη η ομάδα του εικονικού φαρμάκου, οι ασθενείς αυτοί πήραν και κορτιζόνη μαζί. Από εκεί και πέρα τώρα, αν δούμε τα δευτερεύοντα σημεία αξιολόγηση, δευτερεύοντα όχι και την υποδέστερα, απλώς τα δευτερεύοντα είναι τα σημεία αξιολόγηση όπως ορίστηκαν στη μελέτη. Θα δούμε μια σημαντική παράταση του χρόνου μέχρι την έναρξη της χημειοθεραπείας, γιατί κάποια στιγμή η νόσος θα εξελιχθεί, η εμπειρατερόνη δεν προσφέρει ίαση, παρατείνει το χρόνο. Ο χρόνος πάντως μέχρι την έναρξη της θεραπείας ήταν στατιστικά σημαντικός υπέρ της εμπειρατερόνης, θα βλέπετε τα νούμερα. Ο χρόνος επίσης μέχρι την επιδείνωση της κατάστασης του ασθενή του performance status, όπως επίσης και ο χρόνος μέχρι την εξέλιξη του PSA. Όσον αφορά τώρα τα ερευνητικά σημεία αξιολόγησης, τα ερευνητικά σημεία αξιολόγησης πάλι είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται στις κλινικές μελέτες, δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο εδώ η λέξη ερευνητικό. Θα δούμε λοιπόν ότι ο χρόνος μέχρι την έναρξη του πόνου είχε μια σημαντική παράταση κατά περίπου 8 μήνες, όπως επίσης οι ασθενείς που είχαν πάνω από 50% μείωση του PSA, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, γιατί το PSA σε λίγο δεν θα μπαίνει στις κλινικές μελέτες, έχω αυτή την αίσθηση, ή θα μπαίνει ως τριτεύον κριτήριο, οι ασθενείς οι οποίοι εξελίχθηκαν με βάση τα κριτήρια RESIST ήταν σαφώς υπέρ της αμπειρατερόνησης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Φυσικά ποιότητα ζωής, σαφής βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους ποιότητας ζωής και κυρίως στο βαθμό της εξέλιξης του πόνου, του μέγιστου πόνου, της μέσης διάρκειας του πόνου και της γενικότερης φυσικής κατάστασης του ασθενή. Το θέμα είναι ότι πάλι με την αμπειρατερόνη οι ασθενείς θα υποτροπιάσουν. Δεν θα ιεθεί κανείς από όλους αυτούς. Κάποιοι θα πάρουν λοιπόν στη συνέχεια. Κλασικά λοιπόν αυτή ουσιαστικά η διαφάνεια από τη μελέτη εκφράζει και λίγο πολύ αυτό που κάνουμε στην κλινική πράξη. Δοσεταξέλη ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που πήραν μετά την υποτροπή της αμπειρατερόνης. Η καπαζεταξέλη ούτως ή άλλως πρέπει να χορηγηθεί αφού η δοσεταξέλη αποτύχει. Άρα είναι ένα βήμα παραπέρα. Τα υπόλοιπα ας τα ξεχάσουμε. Η ανζαλοταμίδη δεν είχε μπει στο συγκεκριμένο παιχνίδι ως δευτερεύουσα, ως μάλλον επακόλουθη θεραπευτική αγωγή, για την οποία θα πούμε μετά τα επόμενα δεδομένα. Ασφάλεια. Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες, παρόμοιες στις δύο ομάδες. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι να δούμε αυτές οι οποίες σχετίζονται με το μηχανισμό δράσης της αντιρατερόνης και κυρίως με την πιθανότητα δημιουργίας δευτεροπαθούς υπερβαδοστολισμού.
Αν λοιπόν δει κανένας, είναι και ο λόγος για τον οποίο χορηγείται η κορτιζόνη. Αν λοιπόν δει κανένας την κατακράτηση εδώ από το είδημα, την υποκαλλημία και την υπέρταση, δεν θα δει κάποια σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια, τουλάχιστον όσον αφορά στη βαρύτητά της σε σχέση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Εδώ υπάρχει μονάχα μία διαφορά όσον αφορά την υπατοτοξικότητα. Είναι πιθανό να υπάρχει μία μικρή υπατοτοξικότητα. Εμείς μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει στα δικά μας περιστατικά. Πάντως οι οδηγίες χορήγησης απειροτερώνησης είναι ότι τουλάχιστον για το πρώτο χρονικό διάστημα πρέπει να παρακολουθούνται τα υπατικά ένζημα, όπως επίσης και τα επίπεδα του καλίου στο νερό. Τώρα, η μελέτη προχώρησε, φτάσαμε από τους 22 στους 27 μήνες. Εδώ πλέον αρχίζουν και σχηματοποιούνται τα δεδομένα για τη συνολική επιβίωση, περίπου 5 μήνες παράταση της συνολικής επιβίωσης. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Όλες οι παράμετροι ουσιαστικά είναι υπέρ της χορήγησης της εμπειρατερώνησης. Φέτος, πριν από ένα μήνα, 1,5 μήνα στο Άσκο Τζιγιού, είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, όπου αρχίζουν πλέον λίγο να μας βάζουν σε ένα πιο καλό δρόμο για το τι θα κάνουμε. Πρώτον, οι αλκαλικοί φωσφατάσεις και το PSA μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κριτήριο ανταπόκρισης της νόσου. Ποια είναι η σημασία εδώ πέρα? Εάν μετά από 4 κύκλους δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση όσον αφορά το PSA, ανεβαίνει το PSA πάνω από τα 100, η αλκαλική φωσφατάση πάνω από τα φυσιολογικά, πρακτικά δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσει κανείς την εμπειρατερώνη. Ο κίνδυνος υποτροπής της νόσου διπλασιάζεται. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Το Gleason Score υπόθηκε αρχικά ότι η εμπειρατερώνη δεν είναι αποτελεσματική ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο αποτελεσματική στους όγκους που είναι με Gleason Score πάνω από 8, στους κακούς όγκους που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Αυτό φαίνεται να μην ισχύει, αν και η αποτελεσματικότητά της μπορεί να είναι ελαφρώς λιγότερη, δεν αποτελεί πάντως κριτήριο να μην χορηγήσει κάποιος εμπειρατερώνη τους ασθενείς αυτούς. Αυτά είναι τα μελέτη μετά τη χημειοθεραπεία, αυτά είναι τα δεδομένα για πριν τη χημειοθεραπεία. Αυτό επίσης είναι ένα κλινικό χαρακτηριστικό, μια ανάλυση των ομάδων που μας λέει με δύο απλά λόγια ότι αν ο ασθενής μας, που ξεκινήσαμε την κλασική αγωγή με τα LHRH ανάλογα για ανταγωνιστές, συγκλίναν αντιανδρογόνα ή όχι, εάν εξελίχθηκε γρήγορα, να μην σταθούμε λιγάκι στα νούμερα της μέσης διάρκειας, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, εάν εξελίχθηκε γρήγορα, η ανταπόκριση στην αμπειρατερώνη θα είναι πάρα πολύ μικρή και βραχίες διάρκειας σε σχέση με αυτούς που παρατάθηκε. Υπάρχει μια σχηματοποίηση λίγο για να βοηθούμε στο καλό μας. Εάν μέσα στους 12 πρώτους μήνες έχει γίνει το φαινόμενο της ευλούχου αντοχής, λίγα πράγματα να περιμένετε από την εμπειρατερώνη. Αν έχετε ασθενή, όπως πιστεύω ότι έχουν όλοι, που η ευλούχου αντοχή ήρθε αργά, στα 3-4 χρόνια, εκεί μπορεί να περιμένει κανείς πολύ καλύτερη ανταπόκριση από την εμπειρατερώνη. Και αυτό υποστηρίζεται από τα κλινικά δεδομένα. Τι γίνεται τώρα όταν υποτροπιάσει? Μπορούμε να αλλάξουμε την αγωγή σε ενζαλουταμίδη, τα ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως? Υπάρχουν πολλά δεδομένα, τα δεδομένα όμως είναι όλα από μικρές ομάδες ασθενών. Αυτό που μπορούμε να πούμε, χωρίς να θέλω να σταθώ στα νούμερα, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι εάν ο ασθενής υποτροπίασε από την εμπειρατερώνη, θα ανταποκριθεί στην ενζαλουταμίδη κατά πάσα πιθανότητα, αλλά η ανταπόκριση θα είναι μικρή και βραχίας χρονικής διάρκειας. Αυτό το δείχνουν πάνω από 10 μελέτες αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης, ερχόμαστε και στο ανάποδο σενάριο. Εάν οι ασθενείς πάρουν ενζαλουταμίδη πρώτα και υποτροπιάσουν, η περίπτωση ανταπόκρισης στην αμπειρατερώνη θα υπάρχει μάλλον, αλλά σε όσους υπάρχει θα είναι επίσης μικρή, ήπια και σύντομη χρονικής διάρκειας. Λοιπόν, για την ενζαλουταμίδη, τα δεδομένα είναι πάρα πολύ λίγα. Ουσιαστικά θα σταθώ στη μελέτη για τρίτη χημειοθεραπεία, η οποία παρουσιάστηκε πριν από 1,5 μήνα. Άρα λοιπόν έχουμε μόνο τα δεδομένα τα οποία μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι από την παρουσίαση της εταιρείας. Η ενζαλουταμίδη έχει ένα χαρακτηριστικό, όπως ακούσατε προηγουμένως, ότι είναι αναστολές των υποδοχέων. Δεν θέλει κορτιζόνη μαζί. Δεν έχει λόγο να πάρει κορτιζόνη. Η μελέτη όμως μας μπέρδεψε, διότι η μελέτη αυτή άφησε πάλι στην κλινική διακριτικότητα του γιατρού να αποφασίσει αν ο ασθενής θα πάρει και κάποια μορφή κορτικοστεροειδούς. Πρεδνιζόνη, δεξαμεθαζόνη, ό,τι θέλει κανένας. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα της μελέτης PREVAIL. Δεν είναι δημοσιευμένη μελέτη, παρουσιάστηκε πριν από 1,5 μόνο, μόλις μήνα.
Τα αποτελέσματα πάντως είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά τους δύο κύριους, τις δύο κύριες παραμέτρους, τη μέση επιβίωση και εντυπωσιακά στην επιβίωση ελεύθερη τεχνολογική εξέλιξη, δηλαδή μέχρι να εμφανιστούν καινούργιες καταστάσεις ή να μεγαλώσουν αυτές που είχε, όπου μιλάμε, για μία μείωση του κινδύνου της τάξης του 81% και μία παράταση του χρόνου μέχρι τη χημειοθεραπεία κατά 17 μήνες, 1,5 ολόκληρος χρόνος. Αυτά είναι τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα για την ενζαλουταμίδη. Δύο κουβέντες να σας πω μόνο για την ορτερονέλη για να κλείσω. Η ορτερονέλη παρουσιάστηκε ως ένα φάρμακο πάρα πολύ παρόμοιο με την αμπιρατερόνη, το οποίο όμως παίζει λίγο με την εκλεκτικότητα στο ΣΥΚ17, έχοντας μικρότερη εκλεκτικότητα στην υδροξυλάση και μεγαλύτερη σε 17-20 λιάση, ουσιαστικά προσπαθώντας να αποφύγει την συμπληρωματική χορήγηση της κορτιζόνης. Αυτό είναι το εξαρτώμενο. Και στις μελέτες οι οποίες στήθηκαν και τρέχουν ακόμα και σήμερα, έτσι η ορτερονέλη χορηγήθηκε μαζί με κορτιζόνη. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα για το αν, να ξέρουμε αν η κορτιζόνη χρειάζεται μαζί με την ορτερονέλη ή όχι. Ξεκίνησαν δύο μελέτες ταυτόσιμες ουσιαστικά με την αμπιρατερόνη, μία για πριν τη χημειοθεραπεία. Αυτή είναι η πριν τη χημειοθεραπεία. Τα αποτελέσματά της, τα πρώιμα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε μερικές μέρες. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα πω. Αυτά είναι τα αποτελέσματα για τη μελέτη της ορτερονέλης μετά τη χημειοθεραπεία, όπου δεν είναι καλά για την ορτερονέλη, γιατί η μελέτη, παρά το γεγονός ότι δείχνει μία μείωση του κινδύνου ακτινολογικής εξέλιξης κατά 24%, ουσιαστικά δεν έχει στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επιβίωση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα στατιστικά μοντέλα εδώ με τα οποία αναλύθηκαν. Οπότε με βάση τα δεδομένα αυτά, και γι' αυτό έβαλα την ορτερονέλη, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι η ορτερονέλη θα είναι διαθέσιμη στο μέλλον τουλάχιστον με τα δεδομένα αυτά για κλινική εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, πέρα από όλους τους προβληματισμούς τους οποίους ακούσατε προηγουμένως, εμείς αυτά είναι τα φάρμακα τα οποία μπορούμε να χορηγήσουμε. Το πώς θα τα ενσωματώσουμε όλα αυτά για μένα στον θεραπευτικό αλγόριθμο είναι το σωστότερο, γιατί εμπλέκεται και η χημειοθεραπεία. Είναι φάρμακα τα οποία είναι αποτελεσματικά και πριν και μετά τη χημειοθεραπεία. Θα τα βάλουμε πριν τη χημειοθεραπεία, θα βάλουμε χημειοθεραπεία, θα τα βάλουμε, αφήσουμε για μετά, θα τα ανακατέψουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θέλετε, στη συνέχεια, αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε κάποια σχόλια γι' αυτό, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Όπως επίσης για τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Κουτούλα για το θέμα ειδικά της συγχορήγησης της αμπιρατερόνης με την ενζαλουταμίδη. Αυτή τη στιγμή είναι μελέτη φάσης 3 που εξελίσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δώσει απάντηση στο ερώτημα. Υπάρχουν κάποια πρώιμα κλινικά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι στη σημερινή εποχή τουλάχιστον το κόστος είναι απαγορευτικό για να συζητήσει κάποιος συγχορήγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και όποια ερώτηση υπάρχει. Υπάρχουν ερωτήσεις. Προς τον κύριο Ρατζηβρατίδη, Νίκο. Σας ευχαριστούμε. Αν κατάλαβα πρακτικά, αν βγουν αυτές οι μελέτες, οι ασθενείς μανατσάρουν από εμάς και μετά και το διάστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή τη χημειοθεραπεία. Φεύγουν για χημειοθεραπεία και την αναμερότερο... Αν κατά ψέματα ο ασθενής από τη στιγμή που πάει στον ογκολόγο... Δεν επιστρέφω. Δεν επιστρέφω. Η αίσθησή μου από αυτά που βλέπω είναι ότι είναι πολύ ευχαριστημένη χωρίς τη διάθεση επιλογής με την αμπιράτερα. Εάν βγουν αυτά με το ενζαλούταμα και το αμπιράτερα, και πόσο μπορούμε να τα γράψουμε να... Όχι, θα μπορούμε. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Μπορούμε. Ο μεταστατικός γίνεται πολύ ουρολογικός. Ακριβώς. Έτσι νομίζω. Ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι να θα πάει για μένα στον ασθενή στον ογκολόγο. Το θέμα είναι τι είναι καλύτερο να ακολουθηθεί και με ποια σειρά. Ναι, το λέω με την πρακτικότητα. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα φάρμακα αυτά ενώ ξεκίνησαν για μετά τη χημειοθεραπεία, τώρα ερχόμαστε πριν τη χημειοθεραπεία και ήδη τρέχουν κλινικές μελέτες σε ακόμα πιο πρώιμο. Η αμπιρατερόνη αυτή τη στιγμή τρέχει κλινική μελέτη παρέα με το LHRH. Πού θα καταλήξουν αυτά, τι θα γίνει. Αυτό το είχαμε βάλει με τη Βασιλική Κοτούλα. Δεν το είχαμε βάλει με τη Βασιλική Κοτούλα. Δεν το ξέρω. Μπορούν να δοθούν νωρίτερα, γιατί ένα φάρμακο για να πάρει έγκριση το βάλαμε έξω γιατί το βρίσκεται το βραβείο. Χτυπάτε το βραβείο και πάτε εκεί για να ψηφίσετε. Ψηφίζετε. Α, δεν είσαστε πολλοί. Λοιπόν, να το ξαναπώ απλώς ότι συμμετέχετε εσείς και θα αναδείξετε εσείς από αυτούς ποιον πιστεύετε ότι, παίζει ρόλο και οθεί την ουρολογία να βγει μπροστά
με τη στήριξη που κάνει στην εκπαίδευση για τον νέο ουρολόγο στον Αντουανί ή νέους δρόμους όλα αυτά τα χρόνια. Χτυπάτε λοιπόν το σηματάκι εδώ πέρα, επειδή δεν μπορούσα να το βρείτε κάθε παράπονο πίσω μου το είπαν τώρα, και θα σπάει στη σελίδα για να ψηφίζετε. Λοιπόν, να γυρίσω. Νίκο, εμένα ένα που μου αρέσει δεν είναι μόνο να είναι να είναι σε εμάς, καλό είναι να είναι σε εμάς, αλλά είναι, δεν είναι οι τέσσερις μήνες. Έχετε δει καθόλου, έχετε ασθενείς σε αντιλατερόνια. Όσοι έχουν. Ναι. Είχατε δει ποτέ τους ασθενείς που στέλνατε για έκανα χημειοθεραπεία. Για συγκρίνετε τους λίγο. Πώς ζούσαν εκείνοι και πώς ζουν τώρα αυτοί στην αντιλατερόνια. Πριν πάω στο πόσο, είμαι στο πώς. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω κατάκητος άλλα 30 χρόνια, προτιμούσα να ζήσω 10 και να είμαι όπως είμαι τώρα. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε σε αυτό. Άρα είναι η σημαντική παράδοση αυτή και όχι η επιβίωση, στα μάτια μου, το νούμερο 1. Έτσι. Το νούμερο 2, δεν ξέρουμε αυτά τα ερωτήματα όλα, τα έβαλα εγώ στη Βασιλική Δυστάσια και θέλω αυτά να πεις έτσι στα 10. Και τα έβαλα όλα αυτά. Τα οποία παίζουν. Προφανώς δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ένας κλινικός γιατρός και τις εξέφρασα τις ανάγκες μου για μερικές απαντήσεις έτσι, για να μάθω 5 πράγματα. Αλλά προφανώς εξετάζονται, προφανώς προχωρούν οι εταιρείες. Η λογική για όσους δεν έχω ασχοληθεί με κλινικές μελέτες, αν έχεις ένα καινούριο φάρμακο για καρκίνο, στους μόνους που μπορείς να το κάνεις ασθενείς, είναι σε αυτούς που δεν έχουν άλλη ελπίδα. Άρα, δεν είναι ότι δημιουργήθηκαν κάποια φάρμακα ή θα δημιουργηθούν για το τελικό στάδιο. Είναι ότι από εκεί πρέπει να δείξουν πρώτα, να πάρουν ένα στάδιο μετά και μετά και μετά. Είναι για λόγους ασφάλειας. Δεν μπορείς. Που θα μπορούσαν να τις σταματούν βέβαια και πολλές μελέτες σταματούν όταν βλέπουν ότι έτσι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, άλλο σχόλιο. Ναι, σας ακούμε. Αν σας ζητούσε και στους δύο το Υπουργείο Υγείας να κάνετε μία συσχέτιση του κόστους με αν αξίζουν τα αποτελέσματα, τι θα απαντούσατε από καρδίας και αν ίσως ένα καλό ιατρείο πόνου μπορούσε να βοηθήσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς πιο καλά. Γίνονται λίγο να μην πεθώ. Κόστος, η σύγκριση είναι μεταξύ ποιών. Της αμπερατερόνης και της παρακολούθησης. Που συγκρίνει η συγκεκριμένη μελέτη. Της απλής παρακολούθησης. Η συγκεκριμένη μελέτη νομίζω είναι το πλασίμπο με αμπερατερόνια, έτσι δεν είναι. Το πλασίμπο είναι μαζί με κορτιζόνη. Μαζί με κορτιζόνη. Ναι. Δεν είναι παρηγορική, δεν είναι παρηγορική αντιμετώπιση. Είναι αντιμετώπιση που παρατείνει την επιβίωση. Ναι, τέσσερις μήνες αν κάνω. Μέσος όρος είναι αυτός. Υπάρχουν ασθενείς που είναι πάνω από 12 μήνες. Ουδής ξέρει μετά αυτός ο ασθενής, αν αρχίσουν οι εναλλακτικές θεραπείες, πόσο θα ζήσει στο τέλος. Μην στεκόμαστε στο στατιστικό μονάχα. Δεν είναι παρηγορητική θεραπεία, για να μην πω. Μέσος όρος επιβίωσης, αν δεν κάνω λάθος, σε μεταστατικό CA από τη διάγνωση είναι 28 μήνες. Αλλάζει ο χάρτης, δεν θα ζουν τόσο πλέον. Ήδη οι ασθενείς προχωράνε. Η διαφορά είχα μια διαφάνεια, έτσι με το μέσο όρο, που ενώ ήταν 18 μήνες, τώρα έχει πάει 26. Σας είχα μια διαβάσει στην ομιλία μου αυτή που δεν. Πόσο άλλαζε, γιατί το πήρα από τότε που ήμουν ειδικευόμενος και σας έδειξα τις μελέτες που είχαν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό μεταβάλλεται, προφανώς μεταβάλλεται. Και πάντως όσον αφορά το κόστος, επειδή πάρα πολύ εύκολα οι ασθενείς αυτοί προχωράνε προς τη χημειοθεραπεία, το κόστος της χημειοθεραπείας είναι μεγαλύτερο. Ειδικά με την καμπαζιταξέλη, είναι 10 φορές μεγαλύτερο. Συγγνώμη, οποιοδήποτε. Ξέρετε γιατί. Γιατί το τεράστιο λάθος που ακούω είναι ότι μετράτε τιμές φαρμάκου. Δεν μετράτε την οσιλία. Τον αυξητικό παράγοντα για τα νοσηλεία. Εμείς το συνειδητοποιήσαμε και εγώ και ο Κώστας από τότε που φύγαμε στο γεννηματάς και πήγαμε σε ένα νοσοκομείο που έχει ογκολογική κλινική και μας φώναζαν για τους ασθενείς μας που νοσηλευότανε μέσα επανειλημμένα. Τα οποία το συνειδητοποίησαμε, το ξέραμε θεωρητικά. Τώρα το είδαμε πρακτικά. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ογκολογική στο Παπαγεωργίου, τη μεγαλύτερη, λοιπόν, και το είδαμε καθημερινά πλέον. Άρα δεν μπορεί να πει. Η θεραπεία είναι πολύ φθηνότερη. Άλλη. Καμπερτρώνη γράφεται από ιδιώτες.
3.500 ευρώ έχει το ποτήρι. Πλαφόν τελείωσε. Μια από τα στενά τελείωσε το πλαφόν. Νομίζω ότι τα καρδιά μάτια είναι ικανό. Είναι σε μια επιτροπή. Δεν ξέρω. Περνάει η επιτροπή του ΕΟΠΗ. Καταρχήν ο ασθενής θα το πάρει το φάρμακο από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Ξεχάσετε το πλαφόν, δεν υπάρχει τότε γιατί χρεώνεται. Νομίζω ότι ανοίγεται ένα μεγάλο πάρτι με εταιρείες πάλι. Πέστε μας γιατί. Πέστε μας γιατί. Γιατί σας είπα ότι υπάρχουν και φτηνότερες αγωγές οι οποίες δεν προχωράνε παραπάνω, ιστρογώνεται. Το παν είναι πάρτι με εταιρείες. 3.500 ευρώ το κουτί. Σκεφτείτε το κόστος είτε από νοσοκομιακούς είτε από ιδιώτες να πράγματα. Να πω ότι... Να είμαστε ναι. Να λέμε καθαρά τα πράγματα. Δύο λεπτά λίγο. Ότι ανοίγεται ένα πάρτι. Okay. Το πρόβλημα το όλο, άμα το σκεφτείτε στην υγεία, συνεργοδέεται γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, είναι πώς σχεδιάζεται όπως η παγκόσμια οικονομία από μια νομοσχεδία πολύ ψηλά. Έτσι. Αλλά δεν δικαιούμαστε δυστυχώς, άμα δεν έχουμε data, ή θα μας πάνε μέσα, να κάνουμε πειραματισμούς. Φτιάξτε data. Χρησιμοποιήστε πρωτόκολλα και ιστογόνα. Και τεκμηριώστε τα. Νομίζετε. Είναι πάνθυνα όμως. Συγγνώμη, ξέρετε τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Να βρω χρήματα να ασφαλίσω όλους τους ασθενείς. Ξέρετε τι ασφάλιστα έχει ένα ασθενής με καρκίνο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ψηλά και γι' αυτό μπορεί να το καλύψουν συγκεκριμένες εταιρείες που θα βγάλουν το συγκεκριμένο κόστο 3.500 ευρώ. Δεν ήρθαν πού να τα βρω αυτά. Από ποιον. Λέει για να κάνει μια κλινική μελέτη, η κλινική μελέτη αυτού του επίπεδου, το κόστος της είναι πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να βρούμε ένα τέτοιο ποσό για να κάνουμε. Ζητήστε από το Υπουργείο Υγείας όταν κερδίσει και από την Αμπειρατερόν που θα γλιτώσει. Δεν πάει έτσι ούτε για τα τεστ. Ακριβώς. Άλλη ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση, είναι σημείωση. Πριν αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε αν μπορούμε να αντιγράψουμε στο ιδιωτικό γραφείο, στο ιδιωτικό μας ιατρείο και οτιδήποτε άλλο, καλό θα ήταν να προβληματιστούμε τι πρέπει να ξέρουμε για να παρακολουθήσουμε αυτή τη νέα ομάδα ασθενών που μέχρι τώρα οι περισσότεροι από εμάς δεν ερχόμασταν σε επαφή. Το λέω αυτό γιατί είχα μια πολύ μικρή εμπειρία με άρρωστους σε χημειοθεραπεία, οι οποίοι είναι σαφέστατα πιο επιβαρημένοι άρρωστοι, τους οποίους σε μια στην ουρολογική κλινική της Ρόδου συγκεκριμένα που έκανε ένα μικρό κομμάτι της ειδικότητας, σε λήψη ουρολόγου τους παρακολουθούσαν οι ουρολόγοι και κάναμε τα ξοδέρ και πιστέψτε με, η παρακολούθηση και μόνο δεν είναι εύκολη. Δεν είναι δηλαδή το ότι θα γράψουμε, αν, δεν έχει σημασία αν θα γράψουμε το απειράτη. Δεν είναι το εαυτό του πανεύκολο. Σημασία έχει πώς θα παρακολουθήσουμε αυτούς. Ποια είναι η δυσκολία δηλαδή στην παρακολούθηση. Ποια είναι η δυσκολία. Στο κατά πόσο είμαστε εξοικειωμένοι να αντιμετωπίσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι αν χορηγούσατε τη βιταμίνη. Σαφέστατα. Πάρα πολύ εύκολο. Σαφέστατα. Δεν λέω ότι είναι δύσκολο φάρμακο. Λέω ότι πριν αρχίσουμε να ρωτάμε αν η πρώτη μας ερώτηση είναι αν μπορούμε να το γράψουμε, λέω ότι η πρώτη ερώτηση θα έπρεπε να είναι πώς θα τους παρακολουθούμε. Ναι, αυτό θα σας απαντήσει ο κύριος Χατζημαρκάκης. Η παρακολούθηση στηρίζεται σε δύο απλές βιοχημικές εξετάσεις. Στον υπατικές δοκιμασίες και στο κάνιο. Αυτή είναι, αυτές είναι όλες. Διονύση Μητρόπουλος. Εγώ δεν συμφωνήσω με τον κύριο Φραγκιάδη, όχι ότι τον θεωρώ άνθρωπο που πέρασε και από τα δικά μου χέρια εντός εισαγωγικών. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά εγώ το βάζω σαν ένα τεράστιο ερωτηματικό. Κατά πόσο ο μέσος Έλληνας ουρολόγος αυτή τη στιγμή έχει τη γνώση και την εμπειρία για να μπορέσει να χειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Η απάντησή μου είναι ότι δεν έχει. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα και σε τελική ανάλυση δεν νομίζω πως έχουμε επαγγελματικά την ανάγκη αυτούς τους αρρώστους για την συνέχιση της επιβίωσης του επαγγέλματος του χειρουργού ουρολόγου. Έτσι το τονίζω αυτό το πράγμα. Αυτό αποτελεί πεποίθησή μου και θα συνεχίσω να το λέω μονίμως. Υπάρχουν χίλια άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να
να κάνουμε και να τα μάθουμε καλύτερα, τα οποία είναι μέσα στο πλαίσιο της συμφωνικάς μας και σε τελική ανάλυση εγώ δεν θέλω να το παίξω άλλο αυτό ο ρόλος. Διονύση, όμως, να προσθέσουμε σε αυτό για να συμφωνήσω μαζί σου, θα πρέπει να συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, άρα να μην αντιμετωπίζουμε και την υπογονιμότητα, γιατί είδαμε σαφέστατο ότι δεν ξέρουμε χθες με την αζωοσπερμία, έτσι, ως ουρολόγοι, ο μέσος ουρολόγος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, να μην αντιμετωπίσουμε και τις σεξουαλικές λειτουργίες ως ουρολόγοι, γιατί δεν ξέρουμε αν παίρνουμε σεξουαλικό ιστερικό. Να μην αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε η υποειδικότητα της ανδρολογίας. Να μην αντιμετωπίσουμε. Και εγώ το δηλώνω με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα ότι δεν είμαι ικανός να αντιμετωπίσω τον άρρωστο με τις θητικές λειτουργίες. Το δηλώνω. Okay. Είναι ειλικρινής για αυτό το πράγμα. Περίμενε, να τελειώσουμε με όλους. Δεν θέλω να μείνουμε ότι είναι δύο απλές εξετασούλες βιοχημικών εξετάσεων που θα κάνουμε για να δώσουμε πειρατερόν. Διαφωνώ, Κώστα, με αυτό το πράγμα. Είναι δύο απλές εξετασούλες, τις οποίες πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να ξέρουμε. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορούμε να εκτιμήσουμε έναν άνθρωπο αν κάνει ένα είδημα ένα σάρκας. Που στέλνετε μετά από μια πέτρα που θα κάνετε τον ασθενή σας για τον Μην αλλάζετε, κοιτάξτε, η ογκολογία είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Με μια πολύ συγκεκριμένη παθολογία από πίσω της και μην τα μπερδεύετε με άλλα πράγματα της ουρολογίας. Να μιλήσουμε για την ογκολογία μόνο. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω πάντως γιατί δεν μπορώ να τους παρακολουθώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεταξύ απόψεις. Διονύση μου θεωρεί ότι αυτό ανοίξει την ουρολογία και δεν πρέπει να ασχολούνται οι ουρολόγοι. Εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι ένα πράγμα που δεν το ξέρουμε, όπως κάνουμε την προσπάθεια, έχουμε τρεις φορές στο σχολείο βάλει τον μεταβολισμό των λίθων, κάποτε θα τον μάθουμε και να μπορέσουμε να χειρίσουμε τη συλληφθίαση. Γιατί δεν θέλω εγώ να βγάζω την πέτρα, να την είναι σαν άρρωστη και να το στέλνω σε κάποιον άλλον για να το χειριστεί το λιθιασικό ασθενή και να το στέλνει μόνο να χειρουργούμε. Γιατί δεν θεωρώ ότι η ουρολογία είναι μόνο χειρουργείο. Είναι δύο απόψεις. Αυτοί που θεωρούν ότι είναι μόνο χειρουργείο, δεν θέλουν να βλέπουν τον άρρωστο, να του στέλνει έτοιμο κάποιο άλλο να το χειρουργούν και να είναι από το πρωί στο βράδυ στο χειρουργείο. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν να κάνουν και παθολογικό ιατρείο, διότι στο ιατρείο το ιδιωτικό που πάμε, κάνουμε παθολογικό ιατρείο και όχι χειρουργικό ιατρείο. Αλλά αυτό είναι ένα debate, μπορούμε να το βάλουμε στο άλλο σχολείο σαν πρώτη τέτοια, να προωθούμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Ψηφίζετε εδώ πέρα, κάνουμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, σας ευχαριστούμε, επιστρέφουμε για τον εικονικό ασθενή με τα ριζική προστατευτομή που είναι μια δύσκολη ακράτεια και ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό που έχει ετοιμαστεί.